Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Καταρχήν, να πούμε, κύριε Κυριακό, ότι η κυβέρνηση είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι παρακολουθεί και αφουγκράζεται την αγωνία των καταναλωτών και τις πληθωριστικές τάσεις που βιώνουν το τελευταίο διάστημα και που σίγουρα κάνουν την ζωή των νοικοκυριών ασύμφορη. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση μελετά πρόσθετα μέτρα όσον αφορά στήριξη των νοικοκυριών στο μέτρο πάντοτε του δυνατού. Να μην ξεχνούμε ότι ζούμε σε μια ελεύθερη οικονομία, ζούμε σε μια οικονομία που διέπεται από κανόνες, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε λαμβάνουμε μέτρα τα οποία δεν μπορεί να είναι αυθαίρετα. Ως εκ τούτου, πρόσθετα με τους φόρους, μειωμένους φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα, πρόσθετα με τη μείωση της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα. Πράγματι τώρα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, έγιναν κάποιες συζητήσεις και εξετάζεται κατά πόσο θα δύναται να μειωθεί το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία βαραίνουν, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο καλάθι του νοικοκυριού σε εβδομαδιαία βάση. Και όπως γράφει και ο Φιλελεύθερος που έφερε στην επιφάνεια το θέμα, θα υπάρξουν προϊόντα κάποια που θα έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Σωστά, και ποια είναι αυτά τα προϊόντα, κύριε Καραγιώργη? Υπάρχει μια σειρά προϊόντων τα οποία, στα οποία εισηγηθήκαμε να μειωθούν. Φυσικά, είναι τα βασικά προϊόντα, είναι το ψωμί, το γάλα, αυγά, παιδικές τροφές. Σε αυτά είναι, το ΦΠΑ είναι στο 5%, οπότε σε περίπτωση μείωσης σίγουρα θα πάει στο 0. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να τονίσω ότι πρέπει να εξεταστεί από το Υπουργείο Οικονομικών να δει σε ποια προϊόντα επιτρέπεται να γίνει μείωση, γιατί υπάρχει μια δυνατότητα μέσα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να μειωθούν για μια χρονική περίοδο κάποια προϊόντα. Οπότε σε αυτό το σημείο εμείς επικεντρωνόμαστε, θα αποφασίσει το Υπουργείο Οικονομικών και προσβλέπουμε ότι στο επόμενο διάστημα θα υπάρχει κάποια εξέλιξη επί του θέματος. Δηλαδή αυτά που είναι τώρα στο 5% στο ΦΠΑ τα προϊόντα θα πάνε στο 0 και κάποια άλλα θα έρθουν στο 5%, σωστά? Θα υπάρχουν δύο κατηγορίες προϊόντων βασικών. Σε κάποια άλλα τα οποία θα αποφασιστούμε κατά πόσο δύναται να μειωθεί ο ΦΠΑ είναι στο 19% και ο στόχος είναι να πάνε στο 5%. Ναι, αλλά πλέον για να δίνει το πράσινο φως η Κομισιόν σημαίνει ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα έχει πρόβλημα, γιατί όλα αυτά γίνονται με τις ευλογίες της Ευρώπης, κύριε Καραγιώργη, σωστά? Σωστά. Το μόνο πρόβλημα είναι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος που θα έχουν. Εντάξει, αυτό επαφήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Κυράκου, να αποφασίσει κατά πόσον μπορεί ή όχι να προβεί σε αυτές τις ενέργειες ανάλογα με τα δημοσιονομικά τα οποία ξέρουν καλύτερα αυτοί. Τώρα γίνονται, λέει, σκέψεις ο Φιλελεύθερος να μειωθεί από 19 σε 5 σε σειρά καταναλωτικών προϊόντων που έχουν ευρεία κατανάλωση, όπως είναι απορριπαντικά, μαλακτικά, χαρτί υγείας, βρεφικές πάνες, είδη καθαρισμού και πάνες ενηλίκων. Αυτό είναι στο 19 τώρα και θα πάνε στην κατηγορία, αν όλα προχωρήσουν όπως πρέπει, στο 5% το ΦΠΑ. Ακριβώς. Απλώς τώρα να τονίσουμε ότι κάποια από αυτά τα προϊόντα μπορεί να μην επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειωθούν. Οπότε από αυτά που είπατε, κάποια γίνεται, κάποια νομίζω δεν δύναται να μειωθούν κάτω από το 19. Άρα θα γίνουν αυτές οι συνεννοήσεις να μας πούν τι επιτρέπεται και τι όχι και σε ποια προϊόντα και θα το δούμε όλο αυτό να κατατίθεται στο επόμενο Υπουργικό, κύριε Καραγιώργη, ή έχουμε ακόμη δρόμο? Επαφείται στο Υπουργείο Οικονομικών να το δει και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει. Εμείς ως Υπουργείο κάναμε τις εισηγήσεις μας στο Υπουργείο Οικονομικών, είμαστε σε συνεργασία, αλλά επαφείται πλέον στο Υπουργείο Οικονομικών να ακολουθήσει τα επόμενα βήματα με τις διαδικασίες που ενδείκνυται. Μάλιστα. Αναμένουμε και από το Υπουργείο Οικονομικών καλά τα νέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραγιώργη.